έρχεται σήμερα με την επιστροφή των παιδιών στους βρεφοκομικούς, στα νηπιαγωγεία και στην προδημοτική. Ο Χαρίς Χαραλάμπους είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΘ και τον έχουμε μαζί μας σε σύνδεση μέσω Skype για να συζητήσουμε το τι έγινε από το πρωί αλλά και τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών. Κύριε Χαραλάμπους, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ. Καλή χρονιά. Λοιπόν, έχετε μια εικόνα για το τι έγινε με την επιστροφή των παιδιών αυτών στους χώρους των νηπιαγωγείων, στους βρεφοκομικούς, στην προδημοτική? Ναι, έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή για το τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει στα σχολεία μας. Περίπου στην προδημοτική εκπαίδευση δεν προσήλθαν το 70% των μαθητών, αγαπητέ Ανούφρη. Το 70% των μαθητών. Γιατί είναι επαφές οι γονείς τους? Ξεκάθαρα. Έχουμε επαφές και κρούσματα? Εντάξει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν είναι επαφές ή κρούσματα. Προφανώς οι περισσότεροι θα είναι τέτοιοι. Υπάρχουν και γονείς που επέλεξαν να μην πάρουν τα παιδιά στο σχολείο για λόγους ασφάλειας. Γιατί όπως έχουμε πει εδώ και πολλές μέρες, και ειδικά μετά την απόφαση να ανοίξουν σήμερα τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία χωρίς καμία προστασία, πραγματικά χωρίς καμία προστασία επιπρόσθετη για τα παιδιά, με τέτοια μεταδοτικό στέλεχος του ιού. Ήταν φυσιολογικό και αρκετοί γονείς να επιλέξουν να μην πάρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ναι, μα το είπε και το Υπουργείο προηγουμένως, γιατί ερωτήθηκαν και το Υπουργείο και ο κύριος Καραγιάννης, το μέλος της επιστημονικής ομάδας, ότι ούτως ή αλλιώς δεν γίνονται τεστ σε αυτές τις ηλικίες κατά των 5 ετών το πρώτο. Και το δεύτερο λέει, αυτό το είπε ο κύριος Καραγιάννης, όταν οι γονείς των παιδιών αυτών είναι καθαροί αρνητικοί μετά από εξέταση, δεν υπάρχει λόγος, λέει, ανησυχίας. Τώρα εσείς γιατί ανησυχείτε? Για τους εκπαιδευτικούς που είναι ενήλικες, υπάρχει το πρωτόκολλο και θα πρέπει κανονικά να κάνουν τα τεστ τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι αυτό το στέλεχος του ιού είναι τόσο μεταδοτικό που δεν σηκώνει ούτε λεπτά να μείνεις με τον άλλο στον ίδιο χώρο. Και μάλιστα χωρίς καμία προστασία. Τώρα τι να συζητήσω άλλο? Ναι, αλλά τι να κάνουν διαφορετικό, δεν ξέρω. Να αλλάξουν την απόφαση, τι λέτε εσείς? Να αλλάξουν την απόφαση για τα τεστ σε παιδιά κάτω των 5 ετών? Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Είναι η ειδικία, θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι η κατάσταση και είναι φανερό ότι και οι γονείς δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και δεν πήγαν τα παιδιά σήμερα σχολείο. Είναι πραγματικά ένα φιάσκο η σημερινή ημέρα. Ναι, δεν ξέρετε, αλλά έχετε άποψη όμως, κύριε Χαραλάμπους. Λέτε ότι είναι λάθος, αλλά τι αντιπροτείνετε, θέλω να ξέρω. Λέτε να το αφήσουμε στους ειδικούς. Δεν είμαστε ειδικοί για να προτείνουμε. Οι ειδικοί όμως λένε κάτι διαφορετικό από αυτό που λέτε εσείς. Τι λένε οι ειδικοί δηλαδή που δεν λένε? Αυτό που σας είπα προηγουμένως, που είπε ο κύριος Καραγιάννης. Δηλαδή προσκομίζουν τον νηπιαγωγεία οι γονείς τεστ? Υπάρχει τέτοια απόφαση? Όχι. Λένε ότι όσοι γονείς γνωρίζουν και προφανώς από αυτό το 70% που μας είπατε, ενδεχομένως κάποιοι να είναι κρούσματα ή επαφές. Άρα, ναι, ούτως ή αλλιώς, αν είναι, δεν θα πάρουν τα παιδιά τους. Ναι, αλλά εσείς αντιλαμβάνεστε ότι το να λείπουν οι μισοί μαθητές ως κρούσματα και επαφές, αυτό είναι σχολείο? Ναι. Υπάρχει λειτουργία σχολείου με αυτόν τον τρόπο? Τι να κάνουμε, λοιπόν, να το κλείσουμε? Δεν ξέρω. Οι πολλοί ειδικοί, όπως και ο ίδιος ο κύριος Καραγιάννης, την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε ότι τα σχολεία δεν πρέπει να ανοίξουν για κάποιες μέρες. Ναι. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Μας το έλεγε και αυτός και πολλοί άλλοι επιδημιολόγοι. Ναι. Και λοιμοξιολόγοι και γιατροί. Δεν ξέρω. Άρα είναι γενικότερο το θέμα, ούτε τη Δευτέρα. Επιμένετε σε αυτή τη θέση που έχετε να λειτουργήσει? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Πάρα πολύ. Και είναι ότι τα σχολεία θα συντείνουν στο να αυξηθεί και άλλο η μεταδοτικότητα του ιού. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, απουσίαζα σήμερα και περίπου το 20% των εκπαιδευτικών, οι οποίοι από αυτούς μόνο το 60% έχει αντικατασταθεί, αγαπητοί. Ναι. Γίνονται τηλέφωνα στο Υπουργείο Παιδείας και δεν παίρνουμε καν απαντήσεις για αντικαταστάσεις. Δεν σας βγαίνουν στα τηλέφωνα ή σας λένε θα το δούμε? Όχι, και θα σας δεν απαντούν απαντήσουν καν τα τηλέφωνα. Α, μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές απουσίες και σχολικών βοηθών και συνοδών. Ναι. Που αντιλαμβάνεστε, ένα σχολείο, ειδικά προδημοτικής και ειδικής, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους σχολικούς βοηθούς και τους συνοδούς. Και από εκεί και πέρα η ίδια και αντίστοιχη εικόνα είναι και στα ειδικά σχολεία που έχουν ανοίξει σήμερα. Άρα, τώρα, να το εκλάβουμε ότι είστε σε μια κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης τώρα με το άνοιγμα των σχολείων και των παιδικών σταθμών. Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη και θεωρούμε ότι οι αποφάσεις που ελήφθηκαν δεν είναι οι καλύτερες ή τουλάχιστον δεν είναι αυτές που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο με προστασία, εμείς συνεδριάσαμε χτες από η ώρα 7.30 το βράδυ μέχρι η ώρα 11. Έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Μία από αυτές είναι ότι θα συγκληθούν άμεσα το συντομότερο δυνατόν από τις περιστάσεις γενικές συνελεύσεις των μελών, για να έχουμε εξουσιώδεις από τα μέλη μας για λήψη μέτρων, εάν και εφόσον χρειαστεί. Γιατί πλέον η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία προσύσκεψη, χωρίς καμία συνδιαλλαγή μαζί μας. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, τι σκέφτεστε από εκεί, από τα μαθήματα, τι θα κάνετε?
Δεν ξέρω, θα αποφασίσει πρώτα απ' όλα γενικές συνελεύσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά με και την κατάσταση που θα έχουμε τις Πώς, επόμενες δεν μέρες. υπάρχουν προτάσεις από μέρους σας, από την ΠΟΕΒ. Τι Από την εννοείται ηγεσία, προτάσεις? που θα συζητηθούν με τα μέλη σας. Κάτι θα Εκείνο προτείνετε. που θα ζητήσουμε είναι εξουσιώδηση από τα μέλη μας να μπορούμε να λάβουμε μέτρα ως ΔΣ της ΠΟΕΒ για την κατάσταση της Όποια πανδημίας. και αν είναι αυτά εννοείται. Απλά να σας Ναι. εξουσιώδησουν. Ναι. Μάλιστα, κατανοητό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Και εγώ σας Χαραλάμπους. ευχαριστώ. Καλή Καλή συνέχεια. συνέχεια. Πάμε.